πλημμυρίδιο Χίο αλλά και άλλοι κοσμικοί φορείς έχουν επικεντρώσει την επιχειρηματολογία τους εκτός από το βασικό μας αφήγημα, το οποίο είναι ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν είναι κάποιο δώρο, αλλά είναι ένα αντιστάθμισμα για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με την ισιωτικότητα και τα οποία δεν έχει επιλύσει ποτέ η κεντρική εξουσία. Επισημαίνουμε ότι οι προσφυγικές ροές, τις οποίες δέχεται και η Χίος στους τελευταίους μήνες, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο φάσμα προβλημάτων στον επιχειρηματικό ιστό. Υπάρχουν προβλήματα, όπως γνωρίζουμε, και στο κομμάτι του τουρισμού και πιθανόν κάποια από αυτά θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Αλλά ακόμα και οι επιπτώσεις αυτού του δυσανάλογου όγκου των προσφυγικών ροών στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση προς τον πολίτη της Χίου είναι σημαντικές. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ασφαλείας, κοινωνικής πρόνοιας, επειδή είναι μπλοκαρισμένες σε ένα μεγάλο βαθμό με το μεγάλο όγκο των ανθρώπων που έρχονται στο νησί λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να απολαμβάνει ο Χιώτης. Όλοι αυτοί οι λόγοι νομίζω ότι συνθέτουν ένα πολύ καλό επιχείρημα στο να ξεχάσει η κυβέρνηση την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και να επαναπροσδιορίσει τη στάση της και όχι να μας βάλει τον Ιούνιο του 2016 στην ίδια μοίρα με την Αθήνα ή με τη Θεσσαλονίκη. Λίγο εδώ μπαίνει ένα άλλο ερώτημα. Η αύξηση του ΦΠΑ θα αυξήσει τα κρατικά έσοδα ή θα τα μειώσει μεγαλώνοντας τη φοροδιαφυγή, γιατί δεν ξέρω εγώ, αλλά ακούω, ας πούμε. Αυτό που μπορώ να πω και είναι έτσι η προσωπική μου άποψη είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι η δράση φέρνει αντίδραση και στα οικονομικά και στα δημόσια οικονομικά ένα και ένα δεν κάνουν απαραίτητα δύο, αλλά δημιουργούν μια δυναμική και βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη, να σου πω παραδείγματα προηγούμενα. Αύξησε υπέρογκα, ας πούμε, τη φορολόγηση των αυτοκινήτων και σταμάτησε ο κόσμος να αγοράζει αυτοκίνητα. Και δεν είχε τα έσοδα τα οποία περίμενε. Και στην εστίαση το ίδιο. Και στην εστίαση το ίδιο. Ναι. Δηλαδή, ο κάθε ένας, το κάθε νοικοκυριό προσπαθεί να δει πώς θα αμυνθεί απέναντι σε αυτή την φοροπληκτική πολιτική. Άρα λοιπόν, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι θα προσπαθήσει κάποιος επιχειρηματίας να φοροδιαφύγει, να μην κοβεί πολλές αποδείξεις. Πολλά μπορούν να συμβούν. Είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Αλλά δεν θεωρώ ότι τα έσοδα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ λίγα, μπορεί να είναι της τάξης των 70-80 εκατομμυρίων ευρώ που προσδοκά η κυβέρνηση, θα έρθουν ποτέ.